Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου. Στέλιο, λέω να ξεκινήσεις εσύ γιατί δεν είναι καλά, είσαι μόνος. Τι έγινε και δεν είσαι καλά? Σε εκνεύρισε η Δήμητρα? Όχι, δεν με εκνευρίζει κανένας και ακούω όλες τις απόψεις. Απλά δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Όταν είσαι, λέει, Σιγκαπούρη. Ποιες είναι οι Σιγκαπούρες? Δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ. Αυτά τα κόνσεπτ με τις φωτογραφίσεις και, και μοντέλο σε επίδειξη, μοντέλο σε φωτογράφηση. Όχι, είμαι το μοντέλο του εαυτού μου εγώ. Το φόρεμά μου διαφημίζω. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Γιατί μετά δεν μπορούμε να έχουμε τσάντα, δεν είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Πόσες νομίζεις γυναίκες φωτογραφίζονται για τα ρούχα τους στην Ελλάδα? Να είναι 5? 5 δεν είναι. Να είναι 7? Πιο πολλές TikTokers έχει παρά. Α. Ναι. Άκου. Το φόρεμα είναι πολύ ωραίο. Το έχεις δώσει στη συλλογή σου? Ναι. Έτσι με τα λουλούδια? Όχι, είχε ένα λουλούδι ροζ εδώ. Ναι. Το οποίο βγαίνει βέβαια. Ναι. Και πρόσθεσα και αυτά εδώ. Καλά έκανες. Γιατί με ένα λουλούδι εδώ έχουμε 2 εκατομμύρια φορέματα. Ναι. Πάει αυτό, έφυγε. Ναι, ναι. Με πολλά λουλούδια αυτό είναι φέτος η τάση. Το έχω δείξει η μεγαλύτερη ήχη. Και αυτά εδώ τα φτιάξα εγώ. Και όντως αυτό το φόρεμα που έχει πάνω διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ και καταλήγει σε κόκκινο. Είναι πολύ ωραία η ένταση που παίρνει. Όμως. Αυτά είναι περιττά που έχεις βάλει στα αυτιά. Θα τα προτιμούσα να είναι πάνω στο φόρεμα και αυτά. Τον τζάκετ επίσης θα το προτιμούσα λίγο πιο πλούσιο. Είναι λίγο ξένο αυτό το τζάκετ που είναι μαύρο και έχει 2 λουλούδια. Θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να το δέσεις στην εικόνα, ίσως με μαύρα παπούτσια. Ευχαριστώ. Μπράβο, Σιμών. Εύελιν μου. Είλε Σιμών 2,9. Πολύ ωραία σήμερα. Μ' αρέσει που έχεις φύγει από αυτό που ξέρουμε από τη Σιμών και έχει δοκιμαστεί η Σιμών και γενικά τον τελευταίο καιρό κάνεις αυτό κάθε μέρα από λίγο. Τι θα έκανα εγώ σε αυτή την εικόνα, μιας και λες ότι είναι για φωτογράφηση και αυτά τα αγαπώ εγώ πολύ. Θα έβαζα μια γόβα για να σου μακρύνει κι άλλο το πόδι. Mm. Κόκκινη, ίδιο χρώμα. Επίσης θα σου βάζα κόκκινο κραγιόν και θα σου έκανα τα μαλλιά τύπου ισπανικά. Ναι. Με αυτά τα σκουλαρίκια. Τι σημαίνει αυτό το τύπο ισπανικά? Έτσι όπως είναι πίσω, αλλά όλα μαζεμένα σαν Ισπανίδα, σινιόρα. Ναι. Είναι μια ωραία εικόνα και μια ωραία πρόταση. Ναι, καλύτερα να μην φωτογραφηθείς σε ένα τόσο προβλέψιμο περιβάλλον. Προβλέψιμο. Το λουλούδι στο λουλούδι είναι πολύ εύκολο τώρα να το φωτογραφήσεις. Έχει και δέντρα, είπε. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Πραγματικά. Σου λέω. Άκου να δεις τι συμβεί τώρα. Άρα, περιμένετε. Έλα, Άννα, πάμε. Περιμένετε. Ξεκινάς. Αλλά της αρέσει την έχετε πιάσει τη γυναίκα από το τέτοιο. Ναι, μπορεί να μου αρέσει. Με έχετε τρομάξει, με έχετε τρομάξει. Ναι. Μα χωρίς λόγο, εντάξει, αν είναι γλυκύτατη, παιδί μου. Φυσικά και είναι. Απλώς επειδή όλες είχαν τρομάξει την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ, εγώ απλώς έκανα, ας πούμε, μία. Πώς να σου πω, θύμισα την ιστορία. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ωραία ντυμένες. Δεν ήταν. Στον πόλεμο τότε δεν ήταν. Εκτός θέματος. Λοιπόν, το φόρεμα το σχεδίασες εσύ, έτσι? Ναι. Λοιπόν, το φόρεμα καταρχάς είναι τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Το τζάκετ επίσης είναι ωραίο, αλλά το πετάς κάτω. Άσχετο. Άστο κάτω. Άστο κάτω. Θα το δεις στο πολυθρόνο εδώ δεξιά. Άστο κάτω, ναι, άστο πολυθρόνο, ναι. Κοίτα πόσο πιο ωραία είσαι, όλη ροζ. Εμένα τα σκουλαρίκια μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μου αρέσει η υπορβολή αυτή στο πάνω μέρος. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που στέκεσαι. Θα ήθελα να στέκεσαι πιο γυναικεία, πιο θηλυκά. Εδώ απέναντί μας. Και ήρθα σήμερα εδώ και θα το πω σε όλες. Θέλω να αλλάξετε λίγο για να αλλάξετε γενικώς. Έχετε αλλάξει ήδη από την αρχή που σας είδα. Πρέπει να αλλάξετε κάποια πράγματα πάνω σας. Λοιπόν, σπάσε λίγο τα πόδια και το κορμί. Απέναντί μας. Συμφωνείς, Στέλιο? Βέβαια. Ναι. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα. Ευχαριστώ. Και αυτό που είδα. Είναι διαφορετικό από αυτό που έβλεπα τις άλλες μέρες. Και θέλω να προσπαθήσεις να γίνεις λίγο πιο θηλυκό. Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο από τα ρούχα. Αυτό. Αυτό είναι που πρέπει να βγάλεις προς τα έξω για να γίνεις καλύτερη εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μπορείς και πιο. Μπορώ και πιο μεγάλο, το κάνω λίγο μικρό. Δεν πήρα, ούτως ή άλλως μικρό είναι από μόνο του. Δεν πήρα. Λοιπόν, αύριο θέλω να σε δω καλύτερη. Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει. Όχι με τη θηλυκότητα όμως, γιατί σε μία μέρα δεν μπορώ να αλλάξω. Όχι, μπορείς μια χαρά. Μπράβο, Σιμών. Πες μου, Κατερίνα. Πάρα πολύ θηλυκή και με ένα 9,9 να πηγαίνεις πίσω στη θέση Ευχαριστώ σου. Πολύ.
Καλησπέρα. Είμαι η Σέρβου Σιμών και παίζω στο My Style Rose. Ποτέ. Μετά από 35 χρόνια θα γίνω θηλυκή, έτσι είμαι, έτσι μου αρέσω. Θηλυκά είναι τα λουλούδια μου, το μίνι φόρεμά μου, τα τέλεια παπούτσια μου και σίγουρα όχι εγώ.